Από την Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και από το απασχολούμενο δικηγόρο με μικρά και μεσαία εισοδήματα, παρακολουθούμε μέσα στα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη με μια πολύ σοβαρή ανησυχία. Ανησυχία που δεν έχει να κάνει μόνο με την αντανάκλαση αυτών των εξελίξεων στο δικό μας επάγγελμα και γενικά στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως με την αντανάκλασή τους πάνω στην ίδια την κοινωνία και κυρίως πάνω στα φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα. Θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Το ζήτημα της διαμεσολάβησης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται και προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, και στο ζήτημα του συνδικαλιστικού νόμου, με το σχετικό νομοσχέδιο που έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους, και από νομικοτεχνική πλευρά, αλλά κυρίως και από την άποψη των επιπτώσεων και των συμπερασμάτων που μπορούμε να βγάλουμε σε σχέση με την εφαρμογή του στην πραγματικότητα. Βρίσκεται, όπως είπα, από χτες προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο της διαμεσολάβησης. Ήδη με τον νόμο 45-12 του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήθηκαν ευρείες τροποποιήσεις στο θεσμό, με βασικότερη την εισαγωγή της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο. Αυτή η υποχρεωτικότητα έχει ανασταλεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα, του Νοεμβρίου του 2019. Η ενίσχυση του θεσμού της ιδιωτικής διαμεσολάβησης αποτελεί μια πάγια απέτηση του κεφαλαίου για λόγους που θα εξηγήσω στη συνέχεια. Πρακτικά, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για όλες τις διαφορές μετά από σχετική συμφωνία των μερών. Δεύτερον, υποχρέωση του δικηγόρου να ενημερώσει γραπτά τον εντολέα του για τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης και την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Διαφορετικά, η κατάθεση του δικογράφου στα δικαστήρια είναι απαράδεκτη. Τρίτον, υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης, στην οποία θα υπάγονται οικογενειακές διαφορές και όλες οι διαφορές του μονομελούς και πολυμελούς πρωτοδικείου στην τακτική διαδικασία. Διαφορετικά, η συζήτηση και πάλι του ένθετου βοηθήματος θα είναι απαράδεκτη. Ούτε μάλιστα η υπαγωγή σε δικαστική διαμεσολάβηση εκ των υστέρων θα μπορεί να άρει το απαράδεκτο. Φαίνεται δηλαδή ότι η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης καθιερώνεται σε ένα πολύ ευρύ πεδίο και σε βασικό κορμό των ιδιωτικών διαφορών. Η αίτηση για την προσφυγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία γίνεται από τον αιτούμενο τη δικαστική προστασία και γνωστοποιείται στον αντίδικο από το διαμεσολαβητή με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου και η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στο ποσό των 50 έως 80 ευρώ. Είναι υποσυζήτηση. Αντίστοιχα και για τον δικηγόρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας 10 ωρών, το κόστος για τον προσφεύγοντα θα είναι 800 ευρώ μόνο για τον διαμεσολαβητή χωρίς το δικό του δικηγόρο και χωρίς να είναι σίγουρη η επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Μιλάμε για δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρηση ενός φτωχού εργαζόμενου που συχνά θα υποχρεώνεται να συμμετέχει στη διαμεσολάβηση κάτω από μια σειρά πιέσεις. Σε περίπτωση απουσίας αντίστοιχα από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, προβλέπεται και χρηματική ποινή από το δικαστήριο από 100-500 ευρώ για τον μητημένο διάδικο. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 40 ημέρες, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των μερών. Και στα όνομα της εμπιστευτικότητας που θα υπάρχει ανάμεσα στα μέρη και το διαμεσολάβητη, η όλη διαδικασία θα είναι εντελώς αδιαφανής. Δεν τηρούνται πρακτικά ούτε κάτι άλλο. Φαίνεται από όλα τα παραπάνω πως η διαμεσολάβηση επιχειρείται να καθιερωθεί ως η βασική μορφή απονομής της δικαιοσύνης, στην ουσία ιδιωτικοποιώντας την απονομή δικαιοσύνης, βγάζοντάς την από τα δικαστήρια και δίνοντας τη δυνατότητα μέσα από τις μεγάλες εταιρείες διαμεσολάβησης που ο νόμος προβλέπει ότι θα ιδρυθούν. Λειτουργίας παραδικαστηρίων που θα διαμορφώνουν τα ίδια τους όρους απονομής της δικαιοσύνης. Ο ιδεολογικός μανδύας της διαμεσολάβησης περί δήθεν σεβασμού στην ισότιμη βούληση των μερών είναι πλαστός. Σε μια κοινωνία άνηση και εκμεταλλευτική, τα δύο μέρη δυστυχώς δεν είναι ποτέ ίσα. Δεν είναι ίση ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, η τράπεζα και ο μεροκαματιάρης ο φιλέτης, η ασφαλιστική εταιρεία και ο ασθενής ασφαλισμένος, ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά τραυματισμένος σύζυγος που ζητά την επιμέλεια των παιδιών, για παράδειγμα. Το ισχυρό μέρος έχει πάντα τη δύναμη να επιβάλλει το δίκιο του. Οι δίθεν δικλείδες ασφαλείας που προβάλλει το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, λένε ότι ο διαμεσολαβητής ή άλλος τέλεχος της εταιρείας του δεν θα πρέπει να έχει παράσχει άλλες υπηρεσίες πέραν της διαμεσολάβησης στο ένα μέρος. Αυτό αποτελεί κοροϊδία, αφού ο μεγάλος πελάτης εισαγωγικά, για παράδειγμα η τράπεζα, η εταιρεία κτλ., θα αντιμετωπίζεται πάντα ευνοϊκότερα από τον μεμονωμένο σε εισαγωγικά πελάτη, δηλαδή τον εργαζόμενο, τον μικρό προμηθευτή κτλ. Η άλλη δικαιολογητική βάση της διαμεσολάβησης περί δίθεν αποσυμφώρησης των δικαστηρίων και της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης είναι επίσης προσχηματική και παραπλανητική. Τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και η επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώματα, η έλλειψη χρηματοδότησης στις δομές της δικαιοσύνης και η διαρκής επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδομών το επιβεβαιώνουν. Μάλιστα, θα πρέπει να περιμένουμε και περαιτέρω περικοπές σε προσωπικό κτλ. Αν η διαμεσολάβηση προχωρήσει όπως σχεδιάζεται.
Παράλληλα, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι τεράστια κέρδη θα αποκομίσουν οι φορείς πιστοποίησης των διαμεσολαβητών, τα κερδιβή μου. Τζογάροντας κυρίως στην αγωνία των νέων δικηγόρων για επαγγελματική αποκατάσταση που πρέπει να τη χρυσοπληρώσουν, ενώ οι εταιρείες διαμεσολαβητών θα κάνουν business πάνω στην εκμετάλλευση των εργαζομένων τους, αλλά και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων που θα αναγκάζονται να προσφεύγουν σε αυτές. Ταυτόχρονα, η απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος προωθείται, αφού οι διαμεσολαβητές θα είναι απλά απόφοιτοι οποιοδήποτε ΑΕΗ, τη συμμεταπίση τη αλλοδαπή. Δεν υπάρχει περιορισμό στο να είναι δικηγόρο. Συμπερασματικά, η επέκταση και η ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης στρέφεται ενάντια στα εργατικά και λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, εκτινάσοντας καταρχήν το σχετικό κόστος. Ελοχεύει τεράστιους κινδύνους ετεροβαρών και επώδυνων συμφωνιών κάτω από την πίεση της διαμεσολαβητικής διαπραγμάτευσης. Πλήττει τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων και μισθητών δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα, των οποίων οι πελάτες έχουν αντίστοιχα εισοδήματα. Πέρα από τη διαμεσολάβηση, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και η αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167α το 2019 το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», που περιλαμβάνει και μια σειρά αλλαγές του νόμου 1876 του 1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις, όπως και αλλαγές σε μια σειρά διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις. Ενώ η διαμεσολάβηση αποδυναμώνει το δικαίωμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη των εργαζομένων, ο λεγόμενος αναπτυξιακός νόμος έρχεται συνδυασμένα για να μειώσει από τη μια το κόστος του εργοδότη στο χώρο εργασίας και από την άλλη να προλάβει οποιαδήποτε αντίσταση των εργαζομένων μέσα από τα συλλογικά τους όργανα. Μέρος των επιχειρούμενων τροποποιήσεων είχαν αποτυπωθεί και στο πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε συγκροτηθεί το Σεπτέμβριο του 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνοντας φυσικά ότι το αστικό κράτος έχει συνέχεια. Είδαμε, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού και ημερομισθού από το κράτος με υπουργική απόφαση, ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, νόμος Βρούτση και Αχτσιόγλου, τη ρύθμιση για την απαρτία στη λήψη απόφασης για απεργίες στο 50-1 κτλ. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα να συνεχίσει βάζοντας την ταφόπλακα. Θεμέλιο του εργατικού δικαίου είναι ο προστατευτικός του χαρακτήρας, ο οποίος εδράζεται στο γεγονός ότι η θέση του εργαζόμενου είναι αδύναμη, καθώς απαλωτριώνει την εργατική του δύναμη για λογαριασμό και για το κέρδος του εργοδότη. Ο χαρακτήρας αυτός διέπει όλο το φάσμα των κανόνων δικαίου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Έκφραση της προστασίας των εργαζομένων είναι, μεταξύ των άλλων, η ελευθερία της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης και δράσης, η αυτονομία των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους όρους της εργασίας και η υπεροχή της ευνοϊκότερης κάθε φορά κανονιστικής ρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτινόμενες αλλαγές έχουν δεχτεί δρυμία κριτική από μεγάλη μερίδα του νομικού κόσμου, επιστημονικές ενώσεις και φορείς. Χαρακτηριστική είναι η από 19 Σεπτέμβρη του 19, πρόσφατα δηλαδή, η επίγουσα δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία καταλήγει ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις θίγουν τον πυρήνα ή και περιορίζουν θεμελιώδη συλλογικά δικαιώματα, κυρίως σε βάρος της ασθενέστερης πλευράς που είναι οι εργαζόμενοι. Και αυτό γιατί οδηγούν σε ανατροπή του μηχανισμού συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαιτησίας, καθιστώντας τους εργαζόμενους παθητικά υποκείμενα στη διαδικασία διάπλασης των όρων εργασίας, τη ρύθμιση των οποίων παραπέμπει κατά κύριο λόγο στην ατομική διαπραγμάτευση και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Επίσης, συμπαρασύρει και το βασικό συνδικαλιστικό δικαίωμα από το οποίο στερεί το βασικό εργαλείο, τη συλλογική αυτονομία, καθώς και το δικαίωμα της απεργίας, αφού για όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αποτελούν τα συνηθισμένα απεργιακά αιτήματα, το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιέχει σειρά ολόκληρη απαγορεύσεων και περιορισμών, καθιστώντας εμέσως παράνομη κάθε σχετική απεργία. Άλλωστε, αν δείτε, η τροποποίηση των σημαντικών διατάξεων του συλλογικού εργατικού δικαίου μέσα από ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή, το εργατικό δίκαιο τίθεται υπορήτρα ανάπτυξης στην πράξη. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, σχετικά και με τα άρθρα του νόμου, γιατί δεν πρόκειται πια για νομοσχέδιο. Με τα άρθρα 53, 54 και 55, όσοι το έχετε δει στο ΦΕΚ και το έχετε υπόψη σας, εισάγονται ευρείας κλίμακας εξαιρέσεις από τη δεσμευτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Στο άρθρο 53, παράγραφος 8, διαμορφώνεται μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων, για τις οποίες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας όλων των ειδών, εθνικές, τοπικές, ομοιοεπαγγελματικές, κλαδικές, είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή και εξαιρέσεις. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο εύρος επιχειρήσεων, από επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού, μέχρι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως αυτές που έχουν καταφύγει στην πτωχευτική διαδικασία. Φυσικά, με αυτόν τον τρόπο και τον διαχωρισμό στις αμοιβές των εργαζομένων, καταστρατηγείται η συνταγματική επιταγή του άρθρου 22, παράγραφος 1 του συντάγματος,
ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παραχόμενη εργασία ίσης αξίας. Εντελώς υποκριτικά εδώ και διαστρεβλώνοντας τον προστατευτικό χαρακτήρα του εργατικού δικαίου, η εργατική και η εργοδοτική πλευρά παρουσιάζονται σαν δύο ισότιμα μέρη που διαπραγματεύονται. Ουσιαστικά, κάτω από την πίεση της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα αρνείται την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχειρείται να γίνουν συνένοχες και συνυπεύθυνες στην επίθεση σε βάρος των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό, παραβιάζεται η συλλογική αυτονομία, συκοφαντείται και ενοχοποιείται η συνδικαλιστική δράση. Με το άρθρο 55 του νόμου, διατηρείται η αντιδραστική ρύθμιση για την υπεροχή των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, ανοίγεται ο δρόμος για την ένταξη, για την ένταση της εργοδοτικής πίεσης και τρομοκρατίας, εκεί που πράγματι μπορεί να ξεδιπλωθεί πληρέστερα και αποτελεσματικότερα για την εργοδοτική πλευρά, δηλαδή μέσα στους μεμονωμένους χώρους δουλειάς. Ενώ ξεκαθαρίζεται κιόλας ότι η εθνική, κλαδική ή ομοιοπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής. Αυτό πρακτικά σε συνδυασμό με την προώθηση των ειδικών οικονομικών ζωνών και τις τουριστικές περιοχές κτλ. Σημαίνει ότι θα ισχύουν δυσμενέστερες εργασιακές ρυθμίσεις για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, για παράδειγμα. Αντίστοιχες είναι και οι υπόλοιπες εξαιρέσεις. Φαίνεται ότι συμπερασματικά το πλήθος των εξαιρέσεων στην αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης γίνεται πραγματικότητα. Και ο κανόνας και η αρχή της έννοιας ουσιαστικά καταργείται. Μέχρι τώρα, και οι φοιτητές νομικής το θυμούνται πρόσφατα τα μαθήματά τους, ίσχυε πάντα η ευνοϊκότερη σύμβαση για τον εργαζόμενο. Είτε αυτή ήταν συλλογική, είτε ήταν η τοπική, είτε ήταν η ομοιοπαγγελματική. Τώρα αυτό καταργείται. Με το άρθρο 54 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκφράζοντας την προσπάθεια ελέγχου και παρέμβασης στο εσωτερικό τους από το κράτος και τους εργοδότες. Θεσπίζεται καταρχήν το Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και το αντίστοιχο Μητρό των Οργανώσεων Εργοδοτών. Πιθανότατα, η μη εγγραφή κάποιου σωματείου στο Μητρό θα του στερεί τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής συλλογικής σύμβασης ή ορισμού εκπροσώπων στους φορείς. Βέβαια, η πραγματική στόχευση της διάταξης δεν είναι η δημοσιότητα, όπως ισχυρίζονται, γιατί η δημοσιότητα υπάρχει και σήμερα με την τήρηση των βιβλίων σωματείων στα πρωτοδικεία, στα κατατόπους πρωτοδικεία. Αλλά στόχος είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός για τους μηχανισμούς του αστικού κράτους έλεγχος των σωματείων μέσα από ένα εκτεταμένο φακέλωμα, που σήμερα περιορίζεται στα αναφερόμενα στοιχεία, αλλά στο μέλλον μπορεί και να επεκταθεί όπως συμβαίνει και συνήθως. Η εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό, ο οποίος θα καθορίζει τους όρους χορήγησης των τηρούμενων πληροφοριών ανάλογα με τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι αποκαλυπτική και μάλιστα εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν διευκρινίζεται μάλιστα στον νόμο αν η τήρηση των οικονομικών στοιχείων των σωματείων που απαιτείται επιβάλλεται προκειμένου να υπόκεινται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας ή και σε έλεγχο σκοπιμότητας, δηλαδή να γίνεται έλεγχος για ποιο λόγο ξοδεύτηκαν τα χρήματα από το σωματείο. Ο κίνδυνος να τεθεί η ίδια η συνδικαλιστική δράση στο μικροσκόπιο του ελέγχου του αστικού κράτους είναι οφθαλμοφανής. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων που θα καθορίζει, υποτίθεται, το κάθε σωματείο στο καταστατικό του. Και είπαμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για την προκήρυξη της απεργίας, αλλά και των άλλων οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ουσιαστικά η αντίστοιχη ρύθμιση του νόμου 1264 του 1982, που επιβάλλει την αυτοπρόσωπη συμμετοχή του μέλους στην Γενική Συνέλευση, την ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων, την απαγόρευση παρίσπησης τρίτων προσώπων κτλ. Πέραν του ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι διαβλητά και δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια από τεχνική σκοπιά, η μυστικότητα της ψήφου παραβιάζεται ανοιχτά με αυτόν τον τρόπο. Αφού κανείς δεν διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος δεν θα καλείται να ψηφίσει από τον υπολογιστή στον χώρο δουλειάς, κάτω από την επίβλεψη του εργοδότη και των διαφόρων προϊσταμένων. Η δυνατότητα ψήφου με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και από πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στη συνέλευση και στη συζήτηση, που δεν προβληματίστηκαν τις διάφορες απόψεις ούτε ανέλαβαν την ευθύνη της δικής τους γνώμης, αντίκειται πλήρως στη δημοκρατική λειτουργία των σωματείων. Κυρίως όμως δημιουργεί το υπόβαθρο για τη διάσπαση στην ενότητα ανάμεσα στους εργαζόμενους. Αναπαράγει το ιδεολόγημα των σιωπηρών πλειοψηφιών που έχουν δίθεν δικαίωμα να αρνηθούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Αυτή η άρνηση παρουσιάζεται στον νόμο και στην αντίληψη που πλασάρεται σαν ελεύθερη επιλογή, ενώ στην πραγματικότητα εκφράζει το φόβο απέναντι στην εργοδοτική πίεση και την τρομοκρατία, στην απειλή της απόλυσης και την ανεργία. Και πάλι ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα και εδώ να ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. Προειδοποιούμε ότι ανοίγονται πολύ επικίνδυνοι δρόμοι για την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία των σωματείων με τον νόμο αυτό.
Υπάρχουν και άλλα άρθρα που, είναι, που χρήζουν προσοχής. Το άρθρο 56, για παράδειγμα, τροποποιεί το σύστημα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και κήρυξής τους ως γενικώς υποχρεωτικές. Με το άρθρο 57 αλλάζει και τίθεται υπό αυστηρούς περιορισμούς και σχεδόν εκμηδενίζεται η δυνατότητα μονομερούς προσφύγης στη διαιτησία. Και μάλιστα εδώ διακηρύσσεται από την αρχή με εμφαντικό τρόπο ότι η μονομερής προσφυγή είναι το έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης των συλλογικών διαφορών. Περιορίζεται δραστικά μόνο για τις συμβάσεις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας ή για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Που εδώ ο δημόσιο συμφέρον φυσικά εννοούν την ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα, θα πρέπει ήδη να έχει προηγηθεί αποτυχημένη μεσολάβηση, στην οποία ο προσφεύγων θα πρέπει να έχει αποδεχτεί την πρόταση του μεσολαβητή και να έχουν εξαντληθεί τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης. Ποιος όμως θα το κρίνει αυτό και ποια είναι τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης? Από τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές αυτές στο συλλογικό εργατικό δίκαιο έχουν βαθιά ταξικό περιεχόμενο, θίγοντας τον πυρήνα του και παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές. Το εργατικό δίκαιο υποβιβάζεται σε κοινό αστικό δίκαιο και οι σχέσεις των μερών αντιμετωπίζονται σαν ατομικές σχέσεις ισότιμων μερών, που φυσικά δεν είναι έτσι. Σταδιακά συρρυκνώνεται ο προστατευτικός του χαρακτήρας, που δεν χαρίστηκε όμως, αλλά κατακτήθηκε με τους σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μια έκτακτη και προσωρινή κατάσταση στο όνομα της κρίσης, αλλά μια διαχρονική στόχευση της εργοδοσίας. Είναι η κανονικότητα της ανάπτυξης που έρχεται. Φυσικά, λέγοντας τα παραπάνω, δεν υπερασπιζόμαστε το υπάρχον νομικό πλαίσιο και τις ισχύουσες διατάξεις. Όμως, οι κατακτήσεις αυτές που έχουν παραμείνει και φυσικά δεν ανέρουσαν τις εκμεταλλευτικές σχέσεις, κερδίθηκαν σε μια περίοδο διαφορετικού συσχετισμού, όταν τα επιτεύγματα των σοσιαλιστικών χωρών επηρέαζαν με την εμβέλειά τους στην εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο και πίεζαν τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις. Όμως, οι συσχετισμοί δεν είναι αιώνιοι και απαράλλαχτοι και η διαπάλη και στα πλαίσια του εργατικού δικαίου και της δικαιοσύνης γενικότερα αποτελεί ένα πεδίο για τη διαμόρφωσή τους.